Χθες, αν ακούσατε, αν είδατε, η αντιτρομοκρατική, αν είδατε δελτία, ήταν και πρώτο θέμα, έπιασε άλλους 4 τρομοκράτες και τους οδηγεί, με ή χωρίς εισαγωγικά δεν έχει σημασία, τους πήγε στον Κορυδαλό για τα δέοντα, στην ασφάλεια, στην αρχή κτλ. Κτλ. Έπιασε 4, οι 3 όμως ήταν τρομοκράτες, ο ένας δεν ήταν, έγινε ένα λάθος. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Παπαδάτος, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα, διότι έζησε μάλλον μια μοναδική εμπειρία και θέλουμε να τη μοιραστούμε ως ελληνοφρένεια που είμαστε εμείς εδώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε που επικοινωνείτε μαζί μου. Αλίμονο, τι συνέβη ακριβώς, στο Βύρονα, έτσι. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κάποια στιγμή, και ενώ προχωρούσα πεζός προς το σπίτι μου, σε ένα σημείο που απέχει από το σπίτι μου γύρω στα 10 λεπτά, και μέρα μεσημέρι, σας λέω γύρω στις 4.30 ήταν, βγαίνει από ένα στενό κάποιος με πολιτικά, ο οποίος μου βάζει ένα περίεργο από την πλήρη ασφάλεια. Σε ένα πρώτο χρόνο αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πρόκειται για κάποιο κακόγουστο αστείο. Ναι. Σε ένα δεύτερο χρόνο ότι, εν πάση περιπτώσει, έχω την ταυτότητά μου επάνω, μπορούμε να το χειριστούμε με έναν τρόπο κόσμιο. Διαψεύδομαι πάρα πολύ γρήγορα. Διαψεύδομαι γρήγορα όταν πέφτουν από το ίδιο στενό και άλλοι με πολιτικά. Και αρχίζει και το πράγμα να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και γίνεται πιο δύσκολο όταν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν από το ίδιο στενό, σε υποστήριξη του πρώτου, είναι άνδρες και γυναίκες, νέοι σε ηλικία, με κουκούλες, με τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλες. Οπότε λες αστείο αποκλείεται να είναι όλο αυτό. Θεωρώ ότι φύσαμε παρακρατική επίθεση εκείνη τη στιγμή. Ναι. Κρατικών, και με αυτή την έννοια φωνάζω δύο πράγματα. Επειδή μιλάω στον ελληνικό, δραστηριοποιείσαι και στο συνασπισμό κτλ. Κτλ. Έτσι. Οπότε λες είναι ακροδεξί κάτι γύρω από αυτά. Θεωρώ ότι είναι παρακρατική επίθεση, σημειωτέων ότι κάποια στιγμή στο αμάχη που με είχαν κουκουλοφόροι, που βρισκόμουν μεταξύ κουκουλοφόρων αστυνομικών, μου είπαν φοβάται τους ακροδεξιούς. Και μια βρισκιά που δεν έχει νόημα να την πω, σκαιότατη και ελεηνή, φοβάται τους ακροδεξιούς στο καθήκη. Δεν είπα καθήκη, είπα καθήκη. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, εγώ θεωρώ ότι πράγματι πρόκειται για παρακρατική επίθεση. Και κάνω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι φωνάζω σε βοήθεια γιατί απειλούμε. Ναι. Να πάρω τη βοήθεια σε ένα δρόμο κεντρικότατο μέρα μεσημέρι, από το οποίο περνάνε τα παίζει κλπ. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, φωνάζω ότι έχω ταυτότητα στο ενδεχόμενο που όντως πρόκειται για την ασφάλεια, άρα να δώσω την ταυτότητα να τελειώσει αυτό. Να σου πω τώρα, βλέποντας το Μέγκα, ήταν μια κυρία αυτή η περίφημη αυτόπτες μάρτυρες και λέει: τον έπιασαν τον ένα, τον βάλαν κάτω και φώναζε βοήθεια. Και είχα την απορία, ενώ το άκουγα χτες, λέω: βοήθεια να φωνάζει ένα. Προς την τρομοκρατία, αν ανήκει, δεν ξέρω εγώ τι, να φωνάζει βοήθεια και μου φάνηκε κάπως. Μαρία. Είναι και έχουμε Μαρία. Και τα δικά μας. Ακούγεστε, Αποστόλη, ακούγεστε και μέσα εδώ. Ακούω τον αέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, εμείς έχουμε και αυτά τα γνωστά τα τεχνικά. Ναι. Μισό, κλείστε λίγο τη γραμμή. Μπράβο, ωραία τώρα. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, έτσι, συνεχίζουμε. Ναι. Ωραία. Έχουμε και εμείς εδώ τρομοκρατικές παρεμβάσεις. Ναι. Και τι λοιπόν έγινε μετά, δεν έχεις καταλάβει, σου είπαν ότι είσαι για τρομοκρατία υπεύθυνος κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, έχω μπει, τέλος πάντων, με έχουν δέσει με χειροπέδες. Με χτυπάνε πριν με δέσουν με χειροπέδες, με χτυπάνε και μετά. Με βάζουν κουκουλοφόροι με βιβλία μέσα στο αμάξι. Πώς χτυπάνε, όταν λες χτυπάνε? Μπουνιές, κλωτσιές, μια τάξη αγώνα. Βγήκα από τη Γαζά. Εσύ προέβαλες αντίσταση, όπως λέμε σε αυτή τη γλώσσα. Δεν ήθελες να πας προς το αυτοκίνητο. 15 κουκουλοφόρους με και ο ένας με περίστροφο, είναι αστείο πράγμα. Ναι. Σας λέω, φώναζα βοήθεια σε μια προσπάθεια, ας πούμε, αν όντως ήταν παρακρατική, να με σώσει, ας πούμε, ο κόσμος που πέρναγε. Ναι. Από αυτό το πράγμα. Και όσο μπαίνω μέσα, και εκεί είναι ένα παράλογο, ένα βίο παράλογο, με τους τύπους να μου λένε ότι εγώ, ρε Κολόπεδο Καριόλ, για σένα έχασα την παραμονή πρωτοχρονιάς μου. Ακατάληπτο. Σουρεαλισμός. Σουρεαλισμός. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, ότι θα του κάνουμε ένεση. Μου κάνουν ένεση. Μετά, ας πούμε, ότι πήγε να δει το δάσκαλο το κολόπεδο. Όντως εκείνη την ημέρα είχα ένα ραντεβού με καθηγητή μου. Είμαι ο ψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχα ένα ραντεβού με καθηγητή. Σε παρακολουθούσαν μέρες. Σε παρακολουθούσαν μέρες. Δεν το ξέρω, και υπάρχει ένα θέμα τώρα. Ότι 20 λεπτά πριν από την απαγωγή μου ουσιαστικά, ούτε προσαγωγή είναι, ούτε σύλληψη τίποτα, όταν σε πιάνουν άνθρωποι που δεν ξέρει ποιοι είναι, υπάρχει κάποιο που δεν ξέρει και εσύ του λε τα στοιχεία μου να σα δώσω και δεν πιάνει. Και πάνε σε ένα πράγμα, ας πούμε, με όρους βασανισμού, και πρόκειται περί απαγωγής. 20 λεπτά πριν από την απαγωγή μου, λοιπόν, έχω βρει, καθώς είμαι πεζός, έχω βρει πριν από το κάραβεν, στο δρόμο επάνω,
ένα δελτίο ταυτότητας. Ναι. Κατάω, λέω να το πάρω, να μην το πάρω, το πιάνω στα χέρια μου, βλέπω εκδόση αρχή ΑΤΑΤ Κυψέλης. Κυψέλης σε μια μέρα χωρίς μέσα μεταφοράς. Περίπου στο Κάραβελ, σημαίνει ότι ναι. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τα κείμενα. Δεν το πας, ναι. Ήταν μια ωραία σύμπτωση κι αυτό. Και παίρνω την ταυτότητα λοιπόν αυτή, την βάζω στην αστρέφεια με τον Μπουφάν. Όχι, ναι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία όπου κάποια στιγμή στην αντιτρομοκρατική γύρω με έχουν τσακίσει στο ξύλο. Ενώ με έχουν ξεκινώσει μπροστά σε 10 λεπτά. Μισό. Όταν λες ξύλο, είχες κατά τη διάρκεια της σύλληψης στο Βύρονα, είχες και μες στο κτίριο της Γαδά. Μέσα στο κτίριο της Γαδά μου βγάλανε τις χειροπέδες και ήταν απειλές μόνο και ένα κλίμα. Απειλές. Ναι. Εκεί σε ξεγυμνώσανε. Εκεί όσο θυμάμαι δεν με χτυπήσανε, με γυμνώσανε όμως, ναι. Ναι. Με ποιο σκεπτικό να δούνε τι, αν έχεις κάτι πάνω σου. Δεν ξέρω. Από το να δουν αν έχω κάτι πάνω μου μέχρι να με εκφοβήσουν και να μεταφυνώσουν μέχρι να δουν αν έχω σημάδια από τα χτυπήματά του στο σώμα μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλανε. Ναι. Δεν ήταν ένα ευχάριστο πράγμα. Εσύ εκεί δεν έλεγες ότι εγώ δεν έχω σχέση με κάτι, τι είναι όλα αυτά που γίνονται. Ήταν στη μισή διαδρομή, μετά δεν είχε νόημα, το λέω γιατί κανείς δεν πήγε. Ναι. Τους είπα ότι δουλεύω στο Ινστιτούτο Πουλατζάς που είναι το θεωρητικό ίδρυμα του συνασπισμού. Ναι. Τους είπα ότι είμαι υποψήφιος διδάκτορας, περίπου με βγάλανε ιδεολόγος της τρομοκρατίας κατά τη διαδρομή. Ένα πράγμα το οποίο είναι το παράλογο, το αναντιπολογικό και η βία μαζί, σε ένα μείγμα διανόητο. Δηλαδή, ούτε στον εχθρό αυτό το πράγμα. Και τι έγινε μετά στη συνέχεια? Στην αντιτρομοκρατική μου δώσανε, αφού εξονυχιστικά ψάξανε ας πούμε, τα πράγματά μου, με ξεγυμνώσανε, κατέγραψαν μέχρι και τις ημερομηνίες τα φύλλα των εφημερίδων που είχα στο αρχείο μου, τέτοιου τύπου ας πούμε τεκμηρίωση, αρχίσαν να μου δίνουν ένα τα ρούχα μου και μου εξήγησε ο μόνος άνθρωπος που μπήκε στον κόπο να μου μιλήσει στοιχειοδός ανθρώπινα και με ακάλυπτο το πρόσωπό του. Μου εξήγησε τέλος πάντων τι να πω ας πούμε στεναχωρημένος ή κάτι τέτοιο ότι δεν θα πιστέψεις πόσο πολύ μοιάζεις με κάτι που ψάχνουμε. Α, αυτός ποιος ήταν ο υπεύθυνος εκεί, ο επικεφαλής? Δεν ξέρω ποιος. Δεν ξέρεις, πάντως ήταν ο μόνος που... Δεν είχε κανένας από όσους... Ναι. Όλοι φορούσαν μάσκες. Όλοι φορούσαν μάσκες και μέσα στην αντιτρομοκρατική. Ναι, κουκούλες. Κουκούλες, ναι, μάσκες. Κουκούλες. Μέσα στο 12ο της αντιτρομοκρατικής. Στο 12ο όροφο. Όταν με κυκλοφορούσαν από τα γραφεία του άλλου για αποτυπώματα κλπ. Άκουγα ουρλιαχτά μέσα στα γραφεία. Ναι. Λέω ούτε στον εχθρό σου το πράγμα. Και τελικά κατάλαβαν πολύ γρήγορα ευτυχώς για σένα ότι είναι λάθος, έτσι. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν τελείωσε αυτός ο εξευτελισμός και μου πήραν αποτυπώματα. Και βρήκανε στο κινητό μου ό,τι είχα με το τηλέφωνο του Τσίπρα στο εκείνο. Εν πάση περιπτώσει με πηγαίνουν στο γραφείο Υπηρεσίας Προστασίας Πολιτεύματος. Ναι. Δεν πίστευα ποτέ ότι είχαμε κίνδυνο για το πολίτευμα και θα βρισκόμουν ποτέ. Ναι. Ναι, και δεν νιώθω και έτσι. Εν πάση περιπτώσει με πήγαν εκεί και μου εξήγησε κάποιος ο οποίος δεν μου συστήθηκε ότι πράγματι λοιπόν μοιάζουν με κάτι που ψάχναν πάρα πολύ. Και με μία συγγνώμη, ας πούμε, περίπου μέσα από τα δόντια. Βλέπω να αλλάζει το σκηνικό και από εκεί που πρέπει να μου απολογιστούν αυτοί για τον μαθανισμό ας πούμε, τον οποίο με υποχρέωσαν, πρέπει να εξηγώ εγώ και να απολογούμε για ποιο λόγο βρέθηκε μια δεύτερη ταυτότητα επάνω μου. Ναι. Είδα μάλιστα σε ένα πόρταλ, είναι το Zoom.gr, ότι γύρι λέει σύμφωνα με το ρεπορτάζ του συναδέλφου σα, τι ρεπορτάζ και κάνει ο Θεός και η ψυχή του, γύρι ερωτήματα γιατί βρέθηκε με δεύτερη ταυτότητα. Τέλεχος του αστυνομικού που προσήχθη στην αντιτρομοκρατική. Έκανε τόσο σοβαρό ρεπορτάζ ο Θεός, που έγραψε ότι εμένα με άφησε στην αντιτρομοκρατική σήμερα τα ξημερώματα. Στην πραγματικότητα με άφησε 7.30 το απόγευμα. Ναι. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα και σκέφτομαι, δεν το φοβάμαι καν γιατί είναι τόσο ανυπόστατο που δεν το φοβάται κανείς. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι ακαριά του πέρασε από το μυαλό να κάνουμε κάτι που ήταν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό και από εκεί που θα έπρεπε να συζητάμε. Για την ελεηνότητα, ας πούμε, την βαρβαρότητα που υπέστη. Ναι. Πρέπει να συζητάμε για το ενδεχόμενο πώς γίνεται στέλεχος του αστυνομικού δύο ταυτότητες. Ναι. Άρα κάτι παίζει και η αστυνομία πρέπει να το διερευνήσει. Στην αντιτρομοκρατική όμως δεν μου είπαν ότι με έχουν εκεί για την ταυτότητα. Εάν την είχα την ταυτότητα και με πιάσανε γι' αυτό να με παρακολουθούν από πριν, μπαίνει ένα ερώτημα να με παρακολουθούν όντως από πριν. Ναι. Μου λένε πράγματα που δείχνουν ότι ενδεχομένως και να με παρακολουθούν από πριν. Και εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά ερωτήματα του γιατί, του πώς, γιατί εμένα κλπ. Δεν έχουν τσακίσει όμως το ξύλο και βασανίσει για την ταυτότητα. Ναι.
κάνει γιατί θεωρούν ότι μοιάζω πολύ με κάποιον, που ψάχνουν. Κάνει αυτό. Λες και η αντιτρομοκρατική είναι το αστυνομικό τμήμα άλλο κάτω παραχώρας, ας πούμε, που έκανε ένα λάθος. Ναι. Είναι ένα, όλα αυτά τώρα είναι πολλά ερωτήματα. Δεν είναι μόνο αυτό και η συμπεριφορά και ακόμη και τρομοκράτης να σου εσύ ή όποιος άλλος αποδειχθεί κάποτε ότι είναι. Γιατί να τον χτυπήσεις από τη στιγμή που δέχεται, που εισβάλλει και χειροπέδες. Ένας αστυνομικός. Ποιος ο λόγος όλα αυτά να γίνονται. Ένας αστυνομικός ο οποίος ήταν μακράν ο ευγενέστερος με αυτή τη θηριωδία στην τρομοκρατική πάνω μου εξήγησε ότι για μας την προσπάθεια εξάρτησης των δρομοκρατών και προκειμένου να προστατευτούμε και να είμαστε αποτελεσματικοί, είναι πολυτέλεια το να μην ασκήσουμε βία. Ναι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαπραγματευτούμε ένα πράγμα, το στυλ, δώσουμε την ταυτότητά σου, τα στοιχεία μου είναι έτσι, λέγω αλλιώς κλπ. Ναι. Από εκεί, από αυτό που περιγράφει μέχρι αυτό που έζησα, υπάρχει τεράστια απόσταση. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, αλλά και σε αυτό που λέει και ο αστυνομικός, τέτοιες λογικές γαλουχούν κάποιους με νοημοσύνη λίγο παράξενη να σηκώνουν ένα όπλο στο 15χρονο, στον 20χρονο, αύριο μεθαύριο ή δεν ξέρω εγώ τι. Με νοημοσύνη, είναι επικίνδυνα για την ίδια την αστυνομία καταρχήν αυτά και για τους πολίτες κατά δεύτερον. Όταν με κατέβασαν κάποια στιγμή με κατέβασαν από την αντιτρομοκρατική στην κρατική ασφάλεια και μου ζήτησαν κατάθεση αποκλειστικά και μόνο για τη δεύτερη ταυτότητα, χωρίς να με αφήσουν να πάνε, έχω δικηγόρο, δεν ξέρω γιατί δίνω κατάθεση και ως τι. Τέλος πάντων, δεν έχω πολλές επιλογές εκείνη τη στιγμή, δεν έχω κάποιον να επικοινωνήσω, δίνω μια κατάθεση και ο αστυνόμος εκεί που μου πήρε την κατάθεση από την ασφάλεια, μου έκανε την εξής ερώτηση. Ας κάνω ένα φιλολογικό ερώτημα, μου λέει. Για ρωτήστε με, πιάνουμε ένα κλέφτη, επαυτοφόρο να κλέβει. Τον τσακίζουμε στο ξύλο γιατί μας έκλεβε. Και αυτός κλαίει. Και λέει γιατί με κλεδεύνετε. Τι πιστεύει γι' αυτόν, εσύ ως επιστήμονας. Τους είχα πει εγώ ότι είμαι ο πλήρως διδάκτορας. Λέω, δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό με την περίπτωσή μου. Είμαι κάποιος κλέφτης, κατηγορούμε για κάτι. Μου λέει, το κάνω τσιλιανά. Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να ρίξει το σύστημα. Και επιτίθεται στο σύστημα. Και ασκεί βία αντίον του συστήματος. Το σύστημα τον ακουμπάει, τον πιάνει, τον αγγίζει. Και αυτός κλαψουρίζει και θέλει τα δικαιώματά του και παραπονιέται γιατί τον δίρανε. Θέλει τα δικαιώματα ενός συντάγματος το οποίο δεν αναγνωρίζει. Δεν σκεφτόμαστε γι' αυτό ότι είναι αξιοπρεπής και αντιφατικός με τις αρχές του. Ναι, ωραία συζήτηση είχατε. Και τι να πεις τώρα εκεί. Δεν έχει νόημα. Και με όλα αυτά, τι να πεις εκεί τώρα, γιατί νιώθεις όπως νιώθεις, έχεις την απορία. Δεν ήμουν καθόλου ευχάριστο, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Ωραία εμπειρία. Ωραία εμπειρία, έτσι. Νομίζω δώσετε και συνέντευξη πριν στα γραφεία του συνασπισμού, έτσι. Δώσατε, έγινε όλο αυτό. Τι άλλο να ευχηθούμε, όλα να πάνε καλά, να μην μοιάζεις. Φταίς που μοιάζεις με τον άλλον. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν έχω πολύ κοινό πρόσωπο, έχω ξεχωριστό πρόσωπο. Α. Δεν το πιστεύω από ότι θα ακούσω αυτό. Είδες και από την αντιτρομοκρατική που κάνει και face control με τη δική της οπτική και λογική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό κουράγιο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Δημοσθένης Παπαδάτος, στέλεχος του συνασπισμού και επιστήμονας ο άνθρωπος, είναι και στο Ίδρυμα Πουλατζά. Τον άφησε η ίδια αστυνομία, γιατί έχετε εδώ και κάποια ερωτήματα εσείς οι έξυπνοι ακροατές, για ρώτατε για τη δεύτερη ταυτότητα και η ίδια αστυνομία παραδείχθηκε ότι έκανε γκάφα. Οπότε δεν έχει καμία αξία το όποιο ερώτημα έχετε εσείς ή η δεύτερη σκέψη. Αυτά τα πολύ ωραία, ό,τι πιο ελληνοφρενικό. Ωραίες απορίες μας δημιουργηθήκανε ή κάποια που τα έχουμε συζητήσει από τη διοίκηση του Δημοσθένη Παπαδάτου και την γκάφα της αντιτρομοκρατικής για την ένεση. Ρωτάτε αρκετοί και έχετε δίκιο, είναι μια απορία, επίσημη απάντηση δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Ο προβληματισμός εκεί που είχαν οι αξιωματικοί, αν πρέπει να του κάνουμε την ένεση. Λοιπόν, αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα λένε κάποιοι, δικηγόροι κατά καιρούς, υπάρχουν διάφορα δίκτυα. Ίσως τους θεωρούμε και ακραίους, όχι εμείς, αλλά...